Και αριστερά μας η κορυφή των νότιων τμήμα του νησού είναι οι γυμνιστές εκεί ο βράχος. Που δεν θα πάμε εμείς. Δεν έχουμε μια δουλειά εκεί. Και φρόντισε ο Δήμαρχος να μην κλέβουν τους τουρίστες. Και όπως ξέρετε, οι χαμηλές τιμές φέρνουν τη ζήτηση. Υπάρχει μαγαζάκι εδώ που φτιάχνει πίτσες και είναι μικρότερο από περίπτερο. Δεν έχει τραπέζι να κάτσεις. Είναι, ξέρετε, κομμάτια πίτσα. Ωραία, γεύση και ιταλική πίτσα κομματάκια. Κομμάτι όμως που κάνει 10 κούνες. 1 ευρώ. Μπορείτε να φανταστείτε μέσω όρο και τον ρώτησα πέρσι και το μου είπε πόσες πίτσες πουλάει την ημέρα, υποθύμησα. Μέσω όρο πόσες πουλάει για 6 μήνες το χρόνο πίτσες αυτός. 10 κούνες. 10.000. 6.000 κομμάτια πίτσα. Έχει τζίρο 6.000 ευρώ την ημέρα. Από 1 ευρώ που παίρνει την πίτσα. Γιατί ο κόσμος κινείται μέσα σε 700 μέτρα δρόμο και νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα τον κλέψει κάποιος. Και από αυτό και τα παγωτά του είναι 10 κούνες. Υπάρχει και εστιατόριο βέβαια, όχι πολυτελείας. Πολύ καλό εστιατόριο στη θάλασσα που ένα πιάτο μύδια έχει 11 ευρώ. Ένα σπαγέτι με ένα ζυμαρικό με θαλασσινά μέσα έχει 11 ευρώ. Αυτέ είναι τιμέ τα βάνη που σα λέω τώρα. Και μια σαλάτα μίστα με τα πόδια μέσα με οτιδήποτε έχει στα 10 ευρώ. Τιμέ για τέτοια πόλη χαμηλέ θεωρητικά. Μη συγκρίνουμε την Αλβανία τώρα με τα 2 ευρώ το ζυμαρικό. Τον πρόβλημα είμαστε. Μη συγκρίνουμε τη χώρα μα. Και τώρα κοιτάξτε αριστερά μας την ομορφιά του Ντουμπρόβνικ, αφανή Καστρούπολη και το Λόκρο, ό,τι σε κεραμιδάκι στριμωγμένο, είναι το Γκράτ, είναι η Καστρούπολη. Ο πληθυσμός της πόλης είναι 56.000. Είναι χωρισμένη σε 4 συνοικίες. Η μία συνοικία είναι η Καστρούπολη, αυτό που βλέπουμε τώρα αριστερά μας μέσα από τα τείχη, με πληθυσμό 6.000. Η άλλη περιοχή αυτή που είναι ακριβώς από κάτω μας, εδώ που βλέπουμε μεγάλη κατοικίες των απλών πολιτών, τα μπλοκ που υπήρχαν στη δεκαετία του Τίτο, που είναι, λέγεται περιοχή Ραγκούσα. Οι άλλες δύο περιοχές είναι η Χερσόνησος Λάπατ, μια επέκταση που θα τη δούμε όταν κάνουμε τη βολτούλα μας, και η περιοχή Γκρούς που είναι το καινούργιο λιμάνι. Πάντα αριστερά μας είναι η νήσος Λόκρου. Εδώ οι ιστορικοί θέλουν να φτάνει το 1185-86 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ήταν Νορμανδός σταυροφόρος. Ήταν τρισέγγονος του Ριόλο Ιρόλο, ιδρυτής της Νορμανδίας, το 910 ο Ριόλο Ιρόλο. Και όταν έκανε την τρίτη σταυροφορία στην επιστροφή του, φουρτούνα λέει, τον ανάγκασε να βέσει στο Λόκρου. Έστειλε αντιπροσωπεία στο Ντουμπρόβνικ, αριστερά μας είναι το παλιό λιμάνι του Ντουμπρόβνικ, αυτός ο λιμένας, και η δημοκρατία εκεί το συμβόλαιο του είπε ότι μπορεί